Υόρκη, Λος Άντζελες, Σαν Φραντζίσκο, Καναδάς, Σίδνεϊ, Κύπρος, Βαρκελόνη, Παβία, Μιλάνο, Νάπολη, Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Ουτρέχτη, Στοκχόλμη, Παρίσι, Γιοχάνεσμπουργκ, Μόναχο. 30 χρόνια προσφοράς και αλληλεγγύης. 30 χρόνια ενωμένοι με έναν και μόνο στόχο. 30 χρόνια πρεσβευτές ενός νησιού που χιλιάδες κόσμος χειροκρότησε με σεβασμό. Τι κάνει τους τραγουδιστάδες Τσιζάκηθος να ξεχωρίζουν ως ομάδα? Όλοι τους έχουμε απολαύσει κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και τους έχουμε ακούσει να τραγουδούν καντάδες, αρέκες, μελοποιημένα έργα του Σολομού, τραγούδια από όλη τη Μεσόγειο και πολλά ακόμα. Σήμερα οι τραγουδιστάδες μας υποδέχονται στο σπίτι τους, στην πλατεία Κάλβου, εκεί όπου κάνουν τις πρόβες τους, τις μάντσιες τους, εκεί που δημιουργούν και χαλαρώνουν για να μάθουμε τι είναι τελικά αυτό που έχει δέσει τόσο καλά αυτή τη μουσική οικογένεια. Ποιο είναι το μυστικό, έτσι όπως το έχεις ζήσει και το έχεις αντιληφθεί εσύ, πως κάποιοι ερασιτέχνες μεγαλύτερη ηλικία και με νεότερες γενιές καταφέρνουν να στέκονται δίπλα στη ΦΕΚ, όπως έγινε πρόσφατα στην Κέρκυρα, για να υπάρχει αυτή η τέλεια σύνδεση, όμως παράλληλα την ίδια στιγμή με την ίδια αγάπη και την ίδια ζεστασιά και το ίδιο πάθος να τραγουδάνε τις καντάδες σε ευχάριστες στιγμές οικογενειακές που μπορούν να βρεθούν πάλι όλοι μαζί. Είναι δύο διαφορετικές εκφάσεις παρέα του τραγουδιστάν Ζάκηθος. Αν θέλετε να σας πω για το θέμα της τελειότητας της μουσικής, της αρτιότητας της μουσικής, θα σας πω ότι πλέον η τραγουδιστάς είναι μια πολύ καλοκουρδισμένη μηχανή. Είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Ακόμα και αν τύχει για συγκυριακούς λόγους να λείπουν δύο, οι άλλοι θα αναπληρώσουν, έχουμε μια απόλυτα άρτια, άριστη ομάδα οργανική. Το Γιώργο το Μουζάκη, το Δημήτρη το Βαθάλη, τον Διονύση το Διαφυγγέλη, τον Πέτρο το Βιθουλκά, αυτή είναι μπάντα, είναι ομάδα. Έτσι. Και υπάρχει και ένα μουσικό συνόλαιο το οποίο είναι δεμένο απόλυτα από τραγουδιστές. Οι τραγουδιστές είναι τραγουδιστές, δεν είναι χοροδοί, είναι τραγουδιστές. Οι οποίοι έχουν καταφέρει λόγω του δεσίματος όλα αυτά τα χρόνια να αποδίδουν τα μέγιστα ακόμα και αν δεν έχουν την λογική της χοροδίας. Δεν θα βρει στου τραγουδιστάδε ένα χοροδιακό ηχόχρωμα. Έχουν ένα δικό του χρώμα. Είναι το δικό του χρώμα, το παραδοσιακό, αν θέλετε, το λαϊκό, θέλετε, αλλά πλέον έχει μπει και σε μια διαφορετική διάσταση, α την πούμε και λίγο ακαδημαϊκή. Η παρέα και η φιλία των τραγουδιστάδων είναι το μεγαλείο τη ψυχή. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, πάντα είμαστε αγαπημένοι, ο ένας για όλους και όλοι για έναν. Με το παραμικρό που ακούγαμε για κάποιον, τρέχαμε όλοι να προσφέρουμε από ό,τι μπορούσε ο καθένας. Με αφορούμε τα 30 χρόνια, αποδώσανε μελοποιημένη σολομική ποίηση στη σύμπραξη με την ΦΕΚ, Μεσόγειος, κάτι διαφορετικό, που και εκεί όμως, κατάφεραν και το υπηρέτησαν με εξαιρετικό τρόπο, παρότι από όσο ξέρουμε και από όσο γνωρίζουμε, οι πρόβες δεν είναι και πολύ σκληρές, είναι και λίγο διαφορετικό το κλίμα. Πώς τα κατάφεραν? Ίσως είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας του ότι έχουμε όλα αυτά τα χρόνια μια σύμπνοια με όλη αυτή την ομάδα. Και δεν έχουμε μόνο σύμπνοια, αλλά έχουμε εμπνεύσει και νέα παιδιά, τα οποία έχουν έρθει μαζί μας και είναι σίγουρο ότι είναι παρακαταθήκη των τραγουδιστών για το μέλλον. Πώς τα καταφέραμε? Θεωρώ ότι δεν θα τα καταφέρναμε με την Ξανθούλα, ούτε με τον Παπόρο και με τον Πικραμένο να αντέξουμε 30 χρόνια πορεία. Και δεν να εξηγήσω και να πω ακριβώς τι εννοώ. Εννοώ ότι κάποια στιγμή αυτή η λαϊκή παράδοση της Ζακύνθου, okay, την βρήκαμε, την διασώσαμε, την αποτυπώσαμε σε CD και σε ψηφιακές μορφές, και την έχουμε χιλιοτραγουδήσει. Όμως όλο αυτό δεν φτάνει να επαναλαμβάνεται, είναι κουραστικό. Τολμήσαμε πάρα πολύ και σε όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά σε αυτή την εκδήλωση που έγινε φέτος στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, φάνηκε σε μια εκδήλωση τριών ωρών όλη η πορεία των τραγουδιστάδων. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ να μπούμε και σε καινοτόμες διαδικασίες, παρά το ότι είμαστε ερασιτέχνες με την έννοια του εραστή της τέχνης. Οι περισσότεροι από εμάς, το 90% ξέρουμε μουσική. Δηλαδή δεν είμαστε άσχετοι με τη μουσική. Άσχετες μπορεί να είναι οι δουλειές μας σε σχέση με το καλλιτεχνικό κομμάτι. Δηλαδή πολύ λίγοι από εμάς ζουν από τη μουσική. Έχουμε τις δουλειές μας,
και την πορεία την επαγγελματική και την οικογενειακή την οποία έχουμε. Όμως έχουμε μάθει μουσική. Διαβάζουμε παρτιτούρα, ξέρουμε τι κάνουμε και αυτό δεν μας δυσκόλεψε στο να συνεργαστούμε κατά καιρούς με πολύ σημαντικούς εμπνευσμένους ανθρώπους και μαέστρους. Θα τολμήσω να πω ότι ήταν μεγάλο βήμα και η σολομική μελοποιημένη ποίηση που κάναμε με τον Παναγιώτη τον Μαρίνο και είχαμε μια τεράστια επιτυχία που έρχεται μέχρι και στις μέρες μας. Και με τον Δημήτρη τον Μαρίνο, τον μαντολινίστα, τον γνωστό ζαγκινινό μαντολινίστα που γύρω στο 2005 μπήκαμε σε μονοπάτια δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα για μας, με σύγχρονη μουσική και σε άλλους δρόμους στους οποίους ούτε γνωρίζαμε ούτε μπορούσαμε να πατήσουμε εύκολα, όμως μας δίδαξε γιατί ήταν πάρα πολύ καλός δάσκαλος και καταφέραμε να κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα για την εποχή εκείνη. Και δεν σου κρύβω ότι πολλά πρωινά όταν ξυπνάω, μου αρέσει και βάζω στο YouTube αυτό το καταπληκτικό, αυτό το δέσιμο που έκανε ο Πέτρος ο Κλαμπάνης με την αρέκεια της οποίας έβαλε jazz. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να το διανοηθεί στις μέρες μας. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν μείναμε στην παράδοση, στο λαϊκό, στο παραδοσιακό, σε αυτό το οποίο τραγουδιέται και θα τραγουδιέται μια ζωή. Κάναμε βήματα, κάναμε πράγματα, φτάσαμε να παίξουμε και να τραγουδήσουμε σολομό με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, ένα τεράστιο για μένα σωματείο με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, να συμπράξουμε με πάρα πολύ μεγάλα σχήματα και σε πάρα πολύ μεγάλες σκηνές. Τολμήσαμε και νομίζω ότι επιτυχώς το καταφέραμε. Ήταν βέβαια και φορές που ανεβαίναμε στο πάρκο και λέγαμε «Ωχ, τώρα». Εκείνο όμως το οποίο έμενε και στους μαέστρους και μένει ακόμη, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, ήταν ότι από τις πρόβες αυτές που περιέγραψες, που έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, μεταμορφωνόμαστε πάνω στο πατάρι. Είναι κάτι αναξήγητο. Αυτό ξεκινάει από την αγάπη μας για αυτούς που κάνουμε, για την αγάπη μας για το τραγούδι, για τη Ζάκυνθο, γιατί όπου κι αν πήγαμε, τη Ζάκυνθο μεταφέραμε, τον πολιτισμό της, την κουλτούρα της και αγαπούσαμε τους ανθρώπους όπου κι αν βρεθήκαμε και μας αγάπησαν και εκείνοι και μέχρι σήμερα φτάσαμε μέχρι εδώ δημιουργώντας ανθρώπους, φίλους σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Και θα πρέπει να πω, Γεωργία, ότι δεν ήταν μόνο το ότι θα έπρεπε να πάμε, να δούμε και να περάσουμε καλά. Ήταν ότι πάνω απ' όλα σεβόμαστε αυτό το οποίο εκπροσωπούσαμε. Και αυτό πιστεύω ότι είχε και την κάθε φορά τη μεγάλη επιτυχία. Και λέω μεγάλη επιτυχία γιατί φεύγοντας από κάθε τόπο η σχέση μας με αυτόν τον τόπο δεν ήταν, πώς να το πω, πώς πάει κάποιος επαγγελματίας, κάνει μια παράσταση, φεύγει και αυτό ήταν. Από όπου και να περάσαμε, φύγαμε με το να πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτή η σχέση με ανθρώπους που γνωρίσαμε σαν πλέον να είμαστε φίλοι και συγγενείς. Mm. Ήταν μια ιδιαίτερη σχέση και αυτό το καταφέρναμε όλοι μας. Και υπάρχει και μέχρι σήμερα. Η Ζάκυνθος είχε τη χαρά να μάθει περισσότερα για αυτή την καταπληκτική ομάδα στην εκδήλωση που έγινε για τα 30 χρόνια από την ίδρυσή της στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου στις αρχές του Ιούλη. Αξέχαστα είναι στη μνήμη των Ζακυνθινών τα όσα είπαν για τους τραγουδιστάδες ο Μίμης Πλέσας και ο Διονύσης Αβόπουλος. Έχουμε μεγάλο χρέος απέναντι στην παράδοσή μας. Η μουσική διαμορφώνει χαρακτήρες. Οι τραγουδιστάδες αποτελούν παράδειγμα για τη Ζάκυνθο, τα Επτάνησα και τη χώρα μας. Μια κουρδισμένη μελωδική ομάδα που πολλά χρόνια επιμένει να κρατάει ζωντανό το μουσικό πολιτισμό του τόπου. Να συνεχίσετε, ενωμένοι, να γράφετε ιστορία. Μπράβο σας. Μίμης Πλέσας. Η περιού ο λόγος τραγουδιστάδες είναι μια υπέροχη μουσική ομάδα στη Ζάκυνθο που δεν χορταίνω να την ακούω. Είναι φωνές μουσικότατες, αρμονικότατες, φωνές εγνησιότατες. Αρχίσανε να δουλεύουν, αν δεν κάνω λάθος, με τον αξέχαστο Λάιο. Πέρασαν δεκαετίες όμως από τότε. Αντέξανε στον χρόνο, είδε και αυτό μια μεγάλη τους νίκη. Ερασιτέχνες είναι οι άνθρωποι και γεννάται η απορία πώς μάθανε να εμβαθύνουν τόσο στη μουσική, στην αρμονία,
πώς μπορούν να κρατάνε αυτή τη γνησιότητα, πώς μπορούν να είναι όχι στο εγώ, αλλά στο εμείς. Στο εμείς, πράγμα που είναι σπανιότατο στη δουλειά μας. Νομίζω ότι το μάθανε αυτό επειδή από μικρά παιδιά μεγαλώσανε σε ένα περιβάλλον ζακυνθινό, όπου τους μάθαιναν να ακούνε μουσική, να τραγουδούν, να καταλαβαίνουν τους ζωγράφους, να διαβάζουν ποίηματα, να καλλιεργούνται δηλαδή, να παίζουν θέατρο. Και έτσι αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν, φαντάζομαι, ακούγοντας τη μουσική, νιώθανε σαν να πέφτουν πάνω τους οι ανάσες του Θεού. Έτσι γίνανε μουσικότατοι, έτσι γίνανε αρμονικότατοι, έτσι γίνανε γνησιότατοι. Και έτσι θα είναι πάντα. Ζήτω οι τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος. Γεια σας παιδιά. ...1992-2023, 30 χρόνια τραγουδιστάδες Τσιζάκηθος. Το μουσικό ταξίδι δημιουργεί ανθρώπινες σχέσεις. Είναι αφήγημα. Η ζακυνθινή ψυχή και οι εκφάνσεις της συμπράττουν. Εκεί συναντάει ο ερασιτέχνης τον επαγγελματία σε ένα απόλυτο τέριασμα, σε μια μουσική ισορροπία που δημιουργεί ένα ύφος. Η συνεργασία με τόσους επαγγελματίες μαέστρους δίδαξε και εξέλιξε την ερασιτεχνική ομάδα. Τρίτο ταξίδι στην Αμερική, στο Σαν Φραντζίσκο και στο Λας Βέγκας, με συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των ομογενών επτανησίων τραγουδώντας και παίζοντας λαϊκό θέατρο. Εσύ πες μας τι θες εδώ. Εγώ ήρθα για τη Στέλλα. Απόψε στεφανώνουμε και παίρνω την κοπελά. Δεν είναι για τα μούτρα σου. Μαγιόνιος θα την πάρει. Πρεσβευτές της Ελλάδας πλέον στο 7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Λαϊκής Μουσικής της Μεσογείου στη Βαρκελόνη της Ισπανίας, μεταξύ 130 μουσικών σχημάτων από όλη την Ευρώπη. Τραγουδιστάδων μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη μουσική, το τραγούδι, την παράδοση και το ζακυνθινό πολιτισμό. Οι νεότεροι μας μιλούν με θαυμασμό για τους τραγουδιστάδες και μας εξηγούν ότι ήταν ένα όνειρο για αυτούς η ένταξή τους στην ομάδα. Τα ιδρυτικά μέλη μας μίλησαν για τα πρώτα βήματα της ομάδας. 1992, ο Διονύσης Νετός. Να γυρίσουμε το χρόνο λοιπόν πίσω. Πώς ξεκίνησε αυτή η παρέα? Η παρέα ξεκίνησε με αφορμή μία πρόσκληση που ήρθε από το Λος Άντζελες. Μιλάμε 1992, όπου οι περισσότεροι, μάλλον η πρόσκληση ήρθε για συγκεκριμένα άτομα. Τα άτομα αυτά είχαν σχέση με το μουσικό ασχεταριό. Γυρίζουμε δηλαδή λίγο πίσω, όπου μας είχε μαζέψει, να το πω έτσι αν επιτρέπεται η έκφραση, ο Δημήτρης Ολάγιος. Και όταν λέω είχαμε μαζευτεί, εννοώ ότι για πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι, ότι
Το μουσικό ασκηταριό αποτελούσε μια παρέα, μια συντροφιά, η οποία είχε και λαϊκούς τραγουδιστάδες, θεατρίνους από τα χωριά και έγινε ένα πάντρεμα με τους χωραΐτες, οι χωριάτες και οι χωραΐτες, όπως λέγαμε εκείνη την εποχή, που μέχρι τότε δεν υπήρχε τέτοιο σχήμα. Γεωργία και την κύριο Σταδικά, πήγα συγγνώμη. Ναι, δεν έχω ναι, μίλησε για τον Διονύση. Όταν είπα για τον πυρήνα, τον αρχηγό. Συγγνώμη, τέτοια σχέδια κάνει. Θα μου κάνει παράπονο. Ο Διονύσιος είναι εδώ, είναι ο στυλοβάτης του τραγουδιστάδων. Σας το λέω γιατί είναι κουμπάρος μου και θα μου κάνει παράπονο. Το γνώρισα το 1982 και από τότε είμαστε αδελφοποιητοί. Η προσφορά του στην μουσική της Ακίνθου είναι τεράστια, διότι ήταν και μαέστρος της Μαντολινάτας της Λιθαγκαίας. Έτσι, Διονύση μου. Και τη μαθητική Μαντολινάτα και του ωραίου Βασιλικού. Διότι αυτά δημιούργησε το μουσικό ασκηταριό και αυτά ακολούθησε και αυτά ακολούθησαν και με του τραγουδιστέ Ζάκηθο. Συνεχίζει. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Έπρεπε να τα πει. Τα είπε ο Γιάννης, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Έπρεπε να τα πει. Ήταν λοιπόν ένα πυρήνα που ξεκινάει και γεννιούνται ουσιαστικά οι τραγουδιστάδε και αυξάνονται. Κοίταξε να δει, Γιώργια. Το γύρω στο 84-85 το μουσικό ασκηταριό πλέον πάβει να υπάρχει. Αποχώρησε ο Δημήτρης, ο Λάγιος, πλέον μόνιμος κάτοικος στην Αθήνα. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι τουλάχιστον περίπου για 10 χρόνια υπήρξε ένα κενό. Γυρίζω λοιπόν ότι η αφορμή για τους τραγουδιστάδες της Ζάκηθος υπήρξε μία πρόσκληση να συμμετέχουμε 8 άτομα από το τότε μουσικό ασκηταριό σε κάποιες εκδηλώσεις του Λος Άντζελες. Της Ομογένειας. Της Ομογένειας και όχι μόνο. Α, Ήταν ένας σύλλογος ο οποίος ονομαζόταν Λαογραφία και ζητούσε να κάνουμε μια παράσταση και διάφορα, να τα πω έτσι, πολιτιστικά δρόμενα. Τραγούδι, ομιλία, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, γυρίζοντας, μαζευτήκαμε ο Νίκος ο Κεφαλινός, ο Λυκούργος ο Μποζίκης, ο αείμνηστος συγχωρημένος ο Μίμης ο Σταμύρης, εγώ, ο αγαπημένος μας που κι αυτός έφυγε πριν λίγο καιρό και δεν τους ξεχνάμε, ο Γιάννης ο Νικολόπουλος, ο Νίκος ο Ντάσης, και ο Αρβανιτάκης, ο Γιάννης, αδερφός του μαέστρου μου, του Τιμόθεου. Αν θυμάμαι καλά, ότι δεν θα πρέπει να έχω ξεχάσει κάποιον. Και συμφωνήσαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να συνεχιστεί. Έτσι στήθηκε η παρέα και η ομάδα. Επιστρέφοντας λοιπόν από το Λος Άντζελες, κάναμε μία σκέψη να μην μείνει η παρέα, η ομάδα αυτή έτσι και να διαλυθεί την επόμενη μέρα, να γίνουμε μια ομάδα με νομική υπόσταση και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όπως θα μπορούσαμε. Σήμερα σκεφτόμενος αυτά, πραγματικά δεν θα μπορούσα να διανοηθώ ότι αυτό το κομμάτι που τότε ξεκινήσαμε έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τότε δεν θα μπορούσαμε καν να το διανοηθούμε. Ήταν στα τέλη του 1992, θυμάμαι. Ήταν δηλαδή τα πρώτα βήματα, τα πρώτα ιδρυτικά βήματα των τραγουδιστάδων. Και μάλιστα ήταν και η συμμετοχή μου στους τραγουδιστάδες ιστορική, δεδομένου ότι η πρώτη συμμετοχή, επίσημη συμμετοχή και ταξίδι ήταν στο Λος Άντζελες, στο μακρινό Λος Άντζελες. Δηλαδή, μπαίνεις στους τραγουδιστάδες, τραγουδάζεις με τους τραγουδιστάδες και ξαφνικά την άλλη μέρα το πρωί βρίσκεσαι στο Λος Άντζελες. Μας έλεγε και ο Διονύσης Συνετός ότι μετά το Λος Άντζελες υπήρξε αυτή η ανάγκη με την επιστροφή στη Ζάκυνθο να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα, να συγκροτηθεί κάτι διαφορετικό, κάτι που να συνεχίσει ένα έργο παρόμοιο. Πώς ήταν αυτή η περίοδος από τότε? Η αλήθεια έρχεται 10 χρόνια πριν. Και όταν λέω 10 χρόνια πριν, εννοώ ότι υπήρξε το μουσικό ασκηταριό του Δημήτρη του Λάγιου, το οποίο ήταν ο προπομπός, θα έλεγε κανείς, και το 1992 οι συγκυρίες ήταν τέτοιες, έφυγε και ο Δημήτρης ο Λάγιος, οι συγκυρίες ήταν τέτοιες που ουσιαστικά έγινε μια μεταλαμπάδευση σε τραγουδιστάδες της Ζάκηθος. Τα περισσότερα ιδρυτικά μέλη ήταν μέλη
του μουσικού ασκηταριού. Και σε εκείνη τη στιγμή, παρά ότι τραγουδούσα εγώ πολλά χρόνια πιο πριν και έπαιζα και φλάουτο και ήμουνα συνεχώς μαζί με αυτή την παρέα στις παιδικές μου αναμνήσεις, μπήκα το 1992 και εγώ στα βαθιά, θα έλεγε κανείς. Ουσιαστικά λοιπόν δεν ήταν παρθενογένεση, δεν μπορούσε να το χαρακτηρίζει κάποιος ότι μαζευτήκαμε, έγινε αυτό κτλ. Σίγουρα μετά το Λος Άντζελες άνοιξαν ορέξεις. Δηλαδή όλο αυτό το πετυχημένο πράγμα, γυρίζοντας πίσω, κανείς δεν είπε να μείνουμε τώρα εδώ ή να το εξελίξουμε. Και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά ένα ταξίδι. Λοιπόν Λικούργο, αυτό το ταξίδι πότε ξεκίνησε για σένα? Το ταξίδι ξεκίνησε πολύ παλιά, τουλάχιστον εγώ, με Λάγιο και με την παρέα την υπόλοιπη, το 92, Λος Άντζελες. Τότε πώς τραγουδούσαν, υπήρχε διαφορά? Γινόντουσαν όπως γίνονται και τώρα πρόβες και κανονικά? Βέβαια. Πρόβες πολλές. Γιατί δεν είχαμε και μαέστρο εδώ, δεν είμαστε όλοι... Η ομάδα άλλαξε. Μίσο τσακωνόμαστε. Ναι. Για το καλό βέβαια, όχι... Γιατί κανείς δεν ήξερε να αναλάβει την ευθύνη του τραγουδιστάρου. Το ταξίδι ξεκίνησε, το θυμάμαι σαν να ήταν τώρα, 14 Αυγούστου 1993, σε μια συναυλία του Τιμόθεου Αρβανιτάκη. Τότε πρώτα γνώρισα το συγκρότημα. Και μετά, πώς έδεσε το γλυκό, αποφάσισαν να ενταχθείς και εσύ στην ομάδα ή ήθελες όλο και πιο συχνά να... Βέβαια, ήταν κάτι πολύ ευχάριστο για μένα και κάτι, το θεωρούσα κάτι σημαντικό, να συμμετάσχω σε αυτή την παρέα. Ήθελα να έτσι, με περιγράψεις λίγο πώς ήταν εκείνο το καιρό οι πρόβες και με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει σήμερα στο σχήμα, πώς είναι σήμερα αυτό το παρεάκι, το ταλαντούχο? Πολύ διασκεδαστικές, πολύ γέλιο, ερασιτεχνικές φυσικά, αλλά με πολύ θέληση. Τώρα, σήμερα μας είπαν και πάρα πολύ ότι δεν είναι μόνο η αγάπη που υπάρχει για το τραγούδι, είναι η παρέα, είναι το κλίμα, είναι όλες αυτές οι εμπειρίες που κερδίζετε κοινές στις αποστολές που κάνετε για την εξωστρέφεια. Εσύ πώς το βιώνεις όλο αυτό? Είναι μια απόδραση από την καθημερινότητα. Γιατί είμαστε τόσα χρόνια, πάνω απ' ότι υπάρχουν δεσμοί, φιλίας φυσικά. Και γι' αυτό συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε. Λοιπόν Γιάννη, πότε μπήκες στην παρέα των τραγουδιστάδων? Η σχέση μου με την παρέα των τραγουδιστάδων, με την παρέα των τραγουδιστάδων είναι συνυφασμένη, συνδέεται αποκλειστικά και με την προσωπική με τη ζωή μου. Τους τραγουδιστάδες, το στενό τους πυρήνα δηλαδή, ως μουσικό ασκηταριό, τους ξέρω από το 1983. Το 1983 ο Μακαρίτης, ο Δημήτρης Λάγιος, βρίσκει εμένα και τον Αντρέα του Σταμέρη, είμαστε παιδιά ταλέντα εκείνη την εποχή, και μας δίνει δύο τραγούδια, το Λίχνο και το Φιλόπατρε, για να τραγουδήσουμε με το Μουσικό Ασκηταριό. Συμμετείχαμε λοιπόν με το Μουσικό Ασκηταριό στις γιορτές των Κρυσταλλίων του 1983, το 84, συγγνώμη, το 83 στην Ζακύνθια και το 84 στις γιορτές των Κρυσταλλίων στο Μέγαρο της Δούκισσας της Πλακεντίας στην Αθήνα και κατόπιν στο Δημοτικό Οδείο, το Αρχαίο Οδείο της Πάτρας. Και από εκεί ξεκινάει και η σχέση με τους τραγουδιστάδες. Βέβαια, εγώ πέρασα τη φάση την φοιτητική μου και του ξαναβρήκα πάλι, αν θυμάμαι καλά, το 1998 και έκτοτε η σχέση μου και η παρουσία μου με την ίδια παρέα ακριβώς είναι άρρηκτη, βέβαια πάντα άρρηκτη ήταν, το Διονύση το Συνετό, το Λικούργο το Ποσίκη, το Μαχαρίτη το Γιάννη Νικολόπουλο, τον Ανδρέα του Σταμύρη, τον Νίκο τον Κεφαλινό, τον πρόεδρό μας, η παλιά καλή παρέα που έχουμε συνδέσει με μνήμες, γεγονότα, επιτυχίες, θριάμβους. Όλη μας τη ζωή, όλα αυτά τα 30 ή αν θέλετε 40 χρόνια. Διονύση, πότε ξεκίνησε το ταξίδι σου με τους τραγουδιστάδες? Πρέπει να είναι περίπου 25 χρόνια πριν. Θυμάσαι πώς έγινε αυτό το πάντρεμα? Αυτό έγινε στα πλαίσια μίας έτσι μίνι ανανέωσης που ήθελαν να βάλουν ένα-δυο νέα άτομα μέσα, τρία, τότε σε εκείνη τη φάση. Δηλαδή ήταν μία από τις πρώτες μικρές ανανεώσεις που κάνανε οι τραγουδιστάδες εκείνη την εποχή.
Και είχες δει κάποια καλά, ας πούμε, δείγματα που σε έκαναν να μπεις και εσύ στην ομάδα. Ναι, όχι απλά καλά δείγματα. Ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν ήταν απλά μια καλή ομάδα που τραγουδάει, μια χοροδία, κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι σε πολύ υψηλό επίπεδο για τη Ζάκυνθο. Δύο εκπρόσωποι της νέας γενιάς των τραγουδιστάδων, Πέτρος Βιθούλκας, Γιώργος Μουζάκης. Πέτρο, πότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για σένα? Αυτό το ταξίδι τυπικά ξεκίνησε το 2008 για μένα. Είχαμε και κάποιες ψιλοεμφανισούλες πιο παλιά, αλλά ξέρεις, προσπαθούσαμε να κλέψουμε κάτι από τους τραγουδιστάδες. Σας παρακαλώ, πάρτε με, να παίξω κι εγώ λίγη κιθάρα, ξέρεις. Το 2008 μου έγινε η επίσημη πρόταση και από τότε έχουν με ένα μαγικό τρόπο έχει κλείσει η οικογένεια να είναι γύρω από τους τραγουδιστάδες. Δηλαδή η κουμπάρη μου, οι φίλοι μου, είμαστε οικογένεια πραγματικά. Εσύ Γιώργο, πώς έδεσες με την παρέα, πότε? Λοιπόν, εγώ μαθητής στο μουσικό σχολείο. Τότε ο δάσκαλός μου ο Ανδρέας Σωσταμύρης, μαντολίνο παίζαμε. Μεγάλο μας όνειρο να πάμε στους τραγουδιστάδες. Και σιγά σιγά πάντα ο Ανδρέας μας τράβαγε. Και θυμάμαι πρώτη μου συμμετοχή, ας πούμε, ήταν καρναβάλια του 2003, πιστεύω ότι, ή 3 ή 2, ο Διονύσιος Συνετός. Και να πω και ότι έχω πάρει και συμβολικά τη μαντόλα του σήμερα, διότι... Έχει κάνει πολύ ταξίδι. Έχει, τα ταξίδια που έχει κάνει τη μαντόλα δεν την έχει κάνει άλλο όργανο. Έχει άλλο όργανο στη γη. Και είπα να την πάρω λίγο, να την κλέψω, να κρατάω μια μαντόλα. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι 2003. 3 ήταν. 2003. Γιατί ήθελα να έρθω κι εγώ, αλλά αποκλείστηκα με το καράβι και δεν ήρθα. Ναι, και μόνο που το θυμάσαι γιατί ναι. Δεν ήσουν εδώ σημαίνει πολλά. Γιατί υπάρχει αγάπη, υπάρχει ευαισθησία, ναι. Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση, γιατί βλέπω ότι σας αρέσει και το ψάχνετε και το συζητάτε. Ναι. Λοιπόν, Νίκο, αυτό το ταξίδι των τραγουδιστάδων πότε ξεκίνησε για σένα? Το 2014. Ήταν η πρώτη μου φορά που τραγούδισα με τους τραγουδιστάδες και που τραγούδισα γενικώς στο Ηρώδιο, στη μεγάλη αυτή συναυλία του Ιάκου Κωνιτόπουλου για τον ύμνο στην Ελευθερία. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μένα που ήμουν και πρωτάρης. Και από το 2015 και μετά είμαι συστηματικά στους τραγουδιστάδες. Στην παρέα ήρθες με τον Κωνιτόπουλο ή υπήρχαν άλλες φιλίες παλαιότερα, πώς έτσι έδεσε το γλυκό? Και τα δύο θα έλεγα. Ο Ιάκωβος ο Κωνιτόπουλος είναι και συγγενής μου και με τους περισσότερους από τους αγουστάδες είναι και φίλους από πριν. Οπότε ήρθε, θα έλεγα, ομαλά αυτό σιγά σιγά. Άρα είμαστε πάνω από μια δεκαετία μαζί. Σχεδόν μια δεκαετία. Σχεδόν μια δεκαετία. Και τι γεύση σου έχει αφήσει αυτό το ταξίδι μέχρι στιγμής? Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής και νομίζω για πολλά παιδιά ήταν, δηλαδή από τους νεότερους στην παρέα. Και έχει γίνει πραγματικότητα και πραγματικά οι στιγμές είναι ανεπανάληπτες από εγώ. Δηλαδή είναι εμπειρία ζωής. Κάθε φορά στους τραγουδιστάδες, κάθε πρόβα, κάθε ταξίδι, κάθε παράσταση είναι εμπειρία ζωής. Αυτό σημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια τους έβλεπες και τους θαύμαζες, τους παρακολουθούσες δηλαδή? Φυσικά, ναι, και αυτό. Ήταν οι ήρωες, οι παιδικοί ήρωες. Θυμάμαι ότι είχε κυκλοφορήσει ένα CD που πρέπει στην παιδική μας ηλικία όλοι να το είχαμε στο σπίτι και όλα τα τραγούδια της Ζακύνθου να τα ξέρουμε με αυτό το άκουσμα του τραγουδιστάδου. Δεν τα ξέρουμε. Μας φαίνεται διαφορετικά όταν τα ακούμε από αλλού. Ναι, ακόμα τα ακούμε. Εγώ δηλαδή ακόμα τα ακούω. Εντάξει, εγώ είχα την τύχη να ζήσω και τη φουρνιά των. Το τέλος βέβαια, των μεγάλων τραγουδιστάδων της Ζακύνθου, γενικώς όχι του σχήματος. Είχα ζήσει σε μια μεγάλη ταβέρνα της εποχής, στο Σταυρό, θα το ξέρουν οι παλαιότεροι, στο Κουαρτέτο Ντι Τζάντε, όπου εκεί ήταν τα παιδικά μου χρόνια. Εκεί έζησα τα καλοκαίρια μου. Και για μένα όλο αυτό το θέμα της παράδοσης, της καντάδας του τραγουδιού ήταν βίωμα. Οπότε το να είμαι στους τραγουδιστάδες ήταν φυσική εξέλιξη για μένα. Mm-hmm. Ανδρέα, αυτό το ωραίο ταξίδι πότε ξεκίνησε για σένα? Έχει ξεκινήσει το 2012, όπου συζητώντας με διάφορους φίλους που ήταν εδώ πριν από εμένα στους τραγουδιστάδες, χρειαζόντουσαν ένα
μπάσο στην παρέα, οπότε μπήκα και εγώ στην παρέα. Μέχρι εκείνη την περίοδο τους έβλεπες, τους παρακολουθούσες? Ναι, εννοείται. Τους θαύμαζες, ας πούμε? Βεβαίως. Από παιδάκι στην ουσία, παρακολουθώντας κι εγώ το κομμάτι του πολιτισμού της Ακίνθου με τα τραγούδια όλα αυτά, τους άκουγα, γιατί γενικά οι τραγουδιστάδες ήταν ένα, πιστεύω, μεγάλο κεφάλαιο για τη Ζάκυνθο όσον αφορά τον πολιτισμό. Όλοι είπαν και νωρίτερα ότι καταφέρνετε με έναν μαγικό τρόπο να αποδίδετε όποια μουσική πρόκληση προκύπτει κατά τη διάρκεια των ετών μέσα σε αυτό το ταξίδι και να είστε πολύ καλοί σε αυτό. Καταφέρνετε και γεμίζετε θέατρα, καταφέρνετε και αφήνετε μια έτσι, φοβερή κριτική γύρω από το όνομά σας. Λέγαμε και νωρίτερα για τους σπουδαίους μουσικούς που έχουν κάνει την κριτική για τους τραγουδιστάδες. Πώς πιστεύεις ότι δημιουργήθηκε αυτός ο μύθος και είναι τόσο ηχηρό αυτό το όνομα στη Ζάκυνθο? Πιστεύω με ένα πολύ απλό και λογικό τρόπο. Οι τραγουδιστάδες στην ουσία αγαπάνε αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν. Όταν γενικά αγαπάς αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις, αγαπάς τον πολιτισμό, αγαπάς γενικά αυτό που ασχολείσαι, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μην καταφέρεις αυτό το πράγμα το οποίο θέλεις. Οι τραγουδιστάδες γενικά χρόνια τώρα αγαπάνε τον πολιτισμό, αγαπάνε τα τραγούδια, αγαπάνε τη Ζάκυνθο και γι' αυτό το λόγο σε οτιδήποτε τους ανατεθεί, σε οποιοδήποτε αποστολή, να το πούμε και έτσι, τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ καλοί. Τραγουδιστάδες μπήκα το 2016. Ήταν ήδη μέλος της ομάδας ένας παιδικός μου φίλος, ο Νίκος ο Ξένος, οπότε μέσω αυτού μπήκα και στην παρέα. Μεγάλος είναι ο πόνος που νιώθουν για τα μέλη της οικογένειας που έφυγαν για το αιώνιο ταξίδι. Είναι πάντα κοντά τους όμως, από εκεί ψηλά, σε κάθε εκδήλωση. Δεν τους ξεχνούν ποτέ. Πολλές φορές νιώθουν ότι τραγουδούν όλοι μαζί, όπως παλιά. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι μας λείπουν οι άνθρωποι με τους οποίους ξεκινήσαμε. Μας λείπουν τρεις. Αυτοί οι τρεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας αγαπούσαν, τους αγαπούσαμε, τους αγαπάμε και πάντα στη μνήμη τους στεκόμαστε γονατιστοί. Αυτοί ήταν ο Γιάννης ο Αρβανιτάκης, ο Δημήτρης ο Σταμύρης και ο Γιάννης ο Νικολόπουλος. Πραγματικά είμαστε συγκινημένοι και συγκινούμαστε πάντα όταν τους θυμόμαστε, γιατί αποτελούν κομμάτι από τη ζωή των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος. Τι είναι για εσάς τραγουδιστάδες? Οι τραγουδιστάδες είναι οι φίλοι μου. Ναι, έχουν αλλάξει, η παρέα έχει αλλάξει. Και αυτοί που έχουν φύγει είναι πάντα μαζί σας. Δεν τους ξεχνάτε και φαίνεται και είναι και στις εκδηλώσεις κοντά σας και οι οικογένειές τους, το γεγονός ότι σας έχουν
και σας αντιμετωπίζουν και σήμερα όπως και τότε, σημαίνει πολλά. Γεωργία μου, είναι πάρα πολλά. Συγκινούμε, δεν μπορώ να συνεχίσω περισσότερο. Ναι. Λείπουν από την παρέα κάποια άτομα που φύγανε πολύ νωρίς. Και δυστυχώς είναι η πίκρα μεγάλη. Άφησαν το στίγμα τους και ζουν μέσα από τα τραγούδια και τους θυμόμαστε όλοι με πάρα πολύ αγάπη. Πάντα, πάντα, πάντα. Το Νοέμβριο του 2019 οι τραγουδιστάδες χάνουν το δεύτερο κομμάτι της ψυχής τους, τον Γιάννη Νικολόπουλο. Η αγωνία των μεγαλύτερων είναι να υπάρξει συνέχεια. Κάθε τι για να έχει μια πορεία στον χρόνο, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, οτιδήποτε και αν κάνουμε όλοι μας, θέλει ένα αφήγημα, θέλει ένα story και θέλει ιδέες. Οι ιδέες λοιπόν είναι εκείνες οι οποίες κάνουν τη διαφορά. Μπορούμε να πετυχαίνουμε πράγματα. Είναι δεδομένο ότι πετυχαίνουμε και προσαρμοζόμαστε. Είμαστε εύπλαστοι. Είμαστε στην καλύτερη στιγμή της πορείας μας. Δεν ήμασταν εδώ και 20 χρόνια έτσι όπως είμαστε σήμερα. Είμαστε πολύ καλύτερα. Υπάρχουν σημαντικές ιδέες. Είπαμε ότι τη χρονιά αυτή θα την αφιερώναμε στα 30 χρόνια τραγουδιστάδες με αυτή την μεγάλη τριλογία που κάναμε. Ουσιαστικά, βέβαια, πήγε και λίγο παρακάτω. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από την ΕΡΤ τον περασμένο Γενάρη. Στην πορεία, κάναμε τα 30 χρόνια αυτή τη μεγαλειώδη και ιστορική εκδήλωση στο Υπαίθριο Θέατρο. Αναβιώσαμε και κάναμε μια πολύ σπουδαία δουλειά με τη Μεσόγειο του Νίκου του Γράμψα και βέβαια τελειώσαμε με την Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας στο νησί της Κέρκυρας, κάνοντας και άλλα πράγματα. Το 23 ήταν μια πολύ δραστηρία καλλιτεχνική χρονιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σταματάμε εκεί. Εκεί βάζεις, κλείνεις ένα κύκλο και ανοίγεις έναν άλλον. Υπάρχουν πολύ σπουδαίες ιδέες για το μέλλον. Υπάρχουν ιδέες οι οποίες δεν θα ήθελα να τις πούμε σε αυτή την εκπομπή. Αλλά το 2024 θα κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα και για την μουσική ιστορία της Ζακύνθου και για την ίδια της Ζακύνθου, αλλά και για άλλα πράγματα τα οποία ήρθε η ώρα να αναδειχθούν, να βγουν έξω. Υπάρχουν γύρω μας, τα βλέπουμε καθημερινά, δεν τους δίνουμε σημασία, αλλά ήρθε η ώρα να τους δώσουμε σημασία και όχι μοναχά να τα αναδείξουμε στη Ζακύνθου, αλλά να τα δείξουμε στο Πανελλήνιο. Επέτρεψέ μου να μην πούμε τις σκέψεις και τις ιδέες μας για το 2024, αλλά όλα αυτά να γίνουν πράξη, γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει. Κάνουμε πράγματα, δεν λέμε. Εκείνο που πάντα προσπαθούσαμε και ήταν η αγωνία μας, ήταν οι τραγουδιστάδες να μην μείνουν σαν μουσιακό σημείο με εμάς τους παλιότερους, αλλά να υπάρξουν καινούργια παιδιά που να θελήσουν να ενταχθούν στην ομάδα, να ενταχθούν στην παρέα, γιατί ζακυθινή παρέα είμαστε και να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτό που κάναμε εμείς, αυτό που μάθαμε από τους προηγούμενους, από τους μας, από μας, από τους πατεράδες μας, από τους ανθρώπους που τραγουδούσαν στα καντούνια, στους δρόμους και στην προσεισμική αλλά και στη μετασεισμική αρχικά Ζάκυνθο και να μπορέσουν να συνεχίσουν για πολλά χρόνια αυτό που εμείς ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η αγωνία μας, αυτή ήταν η αγωνία μας. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει θέληση από τα καινούργια παιδιά, τα οποία θα έλεγα ότι είναι πολύ καλύτερα γιατί είναι μουσική, έχουν σπουδάσει μουσική, μπορούν και αφομοιώνουν αυτά τα πράγματα, μπαίνουν σε όλη την φιλοσοφία της παλιάς ζακυθινής παρέας και έτσι συνεχίζουμε και θα συνεχίζουν και εκείνοι πιστεύω για πάρα πολλά χρόνια.
τι πρέπει να φέρουν τα επόμενα χρόνια για τους τραγουδιστάδες, προκειμένου τα 30 να γίνουν 60. Τα επόμενα χρόνια για τους τραγουδιστάδες, εγώ τα βλέπω εξαιρετικά ευείωνα. Ακόμα και αν κάποιοι από εμάς βιολογικά, αναγκαστικά, θα πρέπει να σιγά σιγά να βγαίνουμε. Τα βλέπω εξαιρετικά ευείωνα, διότι παρέα σιγά σιγά ανανεώνεται και ανανεώνεται παίρνοντας παιδιά τα οποία έχουν διακονήσει χρόνια στην ομάδα. Τώρα η νέα γενιά του τραγουδιστάδων είναι ήδη μέσα στους τραγουδιστάδες 12-13 χρόνια. Έτσι, δεν είναι λίγα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια θα φέρουν περισσότερο ποιοτικό σχήμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αγγίξουν, και αυτό τους εύχομαι, να αγγίξουν την ανθρώπινη σχέση την οποία εμείς είχαμε, οι παλιότεροι είχαμε φτιάξει. Την τελείως ανθρώπινη και αδερφική σχέση, ξέρω ότι την έχουν όμως. Η νέα γενιά με τη δική της λογική, γιατί είναι συνομήλικη, συνομήλικα παιδιά. Τι θέλετε να φέρουν τα επόμενα χρόνια? Να συνεχίσουν οι τραγουδιστάδες με καινούριους. Mm-hmm. Να μπουν νέοι στην παρέα, διότι εμείς κατά κάποιον τρόπο καθημερινά μεγαλώνουμε. Και έχουμε κάποιες παραξενιές που είναι της ηλικίας. Καλό θα ήταν λοιπόν να μπουν νέοι άνθρωποι και να συνεχίσουν αυτό που ήδη έχουμε ξεκινήσει εμείς. Μας είπαν οι μεγαλύτεροι ότι υπάρχει μια έτσι αγωνία, μια έγνοια για το τι θα γίνει στο μέλλον, για το κατά πόσο οι νέοι θα συνεχίσουν αυτό το έργο που ξεκίνησε τότε και το κατά πόσο μπορούν τα νέα παιδιά έτσι στη Ζάκυνθο σήμερα να νιώσουν αυτή την αγάπη που υπήρχε και από όλα τα μέλη των τραγουδιστάδων για την παράδοση και να μπουν ενεργά σε αυτό το κομμάτι. Οι σκέψεις σου ποιες είναι σε αυτό το θέμα? Το σημαντικό είναι ότι έχουν και εισέρχονται κατά καιρούς νέα άτομα, πολύ αξιόλογα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να μην συνεχιστεί. Πώς θα συνεχιστεί, πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να γίνει? Κοίταξε, καταρχάς να τονίσω ότι νοιάζεται ο ένας για τον άλλον στους τραγουδιστάδες. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν ο Μπάμπης, ο Νιόνιος και όλοι θα με πάρουν, όλοι Κούργος, ναι, θα με πάρουν σε γιορτή μου, θα με πάρουν σε κάτι που μπορεί να μου συνέβη κακό, ξέρω εγώ, και θα μου μιλήσουν, θα με... Είναι κάτι κι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Όλο αυτό είναι η συνέχεια στο να σεβαστούμε όλο αυτό που βρήκαμε εμείς και να το προχωρήσουμε. Δηλαδή είναι μια παρακαταθήκη που υπάρχει και πρέπει να συνεχιστεί. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε και εμείς όσο μεγαλώνουμε να μπουν και ακόμα πιο νέοι από εμάς, γιατί εμείς κοντεύουμε 40 τώρα, να μπουν και ακόμα νεότεροι. Ναι, ο Πέτρος είναι, εγώ είμαι λίγο μικρότερος. Εγώ είμαι αισιόδοξος πάντως, είμαι αισιόδοξος. Γιατί αυτό που μας δώσανε με αγάπη, αυτό θα δώσουμε και στους επόμενους που έρχονται, με αγάπη, έτσι θέλω να πιστεύω, και με κάτι παραπάνω, ούτως ώστε και οι υπόλοιποι, οι επόμενοι, να δώσουν κάτι παραπάνω σε αυτή την παρέα. Ως νέο αίμα, λοιπόν, είναι βαριά η ευθύνη? Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια για να συνεχιστεί? Στα σίγουρα είναι βαριά η ευθύνη, από την άποψη του ότι, εντάξει, σαν νέα γενιά, έχουμε πάρει το όνειρο αυτών των ανθρώπων και εμείς το συνεχίζουμε. Αλλά στα σίγουρα όμως, όταν έχεις συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους δίπλα σου, και όταν λέω ότι τους έχεις δίπλα σου, εννοώ σαν παρέα, γιατί οι τραγουδιστάδες είναι μια παρέα. Ακόμα δηλαδή και τις μεγάλες ηλικίες δεν τους βλέπουμε σαν ανθρώπους, ας πούμε, μεγάλους που δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα μαζί τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε παρέα μαζί τους, περνάμε ωραία μαζί τους και είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαστούμε για να μας δώσουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να μας δώσουν αυτό το πράγμα το οποίο θέλουν να συνεχίσουμε. Δηλαδή, να μας μαθητέψουν σε οτιδήποτε χρειαστούμε. Ποιες ήταν οι στιγμές που ξεχωρίζουν από αυτή την 30χρονη πορεία και τι θυμούνται από αυτές οι μεγαλύτεροι? Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ δύσκολη στο να την απαντήσει κανείς, γιατί μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια και με δεδομένο το ότι είχαμε καθίσει πριν από μερικούς μήνες και είχαμε τοποθετήσει μαθηματικά τις μέρες και τις ώρες, τι αποτελέσματα είχαμε βγάλει. Δηλαδή ότι στα 30-31 ουσιαστικά χρόνια της παρουσίας των τραγουδιστάδων στα μουσικά πράγματα του τόπου, περίπου 2 χρόνια, αν δεν είναι 2, είναι 18 μήνες, 19, λείπαμε από τα σπίτια μας για να υπηρετήσουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Σε αυτά λοιπόν, σε αυτές τις μέρες που λείπαμε από τη Ζάκυνθο ή τραγουδούσαμε στη Ζάκυνθο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει σημεία. Όμως, από την άλλη μεριά δεν μπορείς να μην τα εντοπίσεις. Εγώ τα σημεία αυτά τα εντοπίζω
σε δύο κλίμακες. Δηλαδή, τα εντοπίζω στο καλλιτεχνικό τους κομμάτι και είναι πραγματικά δέος να συμμετέχεις και να τραγουδάς, να ανεβαίνεις δηλαδή στη σκηνή σε πολύ δυνατούς και ιστορικούς χώρους, στη χώρα μας, στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής, στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, χώροι που είναι, θα έλεγε κανείς, ταυτισμένοι με τον πολιτισμό και τη μουσική ιστορία του τόπου. Της χώρας δηλαδή, της Ελλάδας, όχι των Επτανήσων. Από τη μία μεριά λοιπόν είναι αυτό, χώροι, ας σου πω και δύο άλλους πολύ δυναμικούς χώρους, οι οποίοι είναι αξέχαστοι, εννοείται, γιατί είναι συγκλονιστικό, είναι ανατριχιαστικό όλο αυτό το οποίο ζεις, είναι το Conservatorium House of Music στο Sydney, ένας χώρος πολύ ιστορικός και θα έλεγε κανείς συγκλονιστικός στο να μπορέσεις να τραγουδήσεις στο Conservatorium House of Music του Sydney. Ο καθεδρικός ναός του Μονάχου, σου κουβόταν η ανάσα, και ειδικά όταν μέσα εκεί ξαφνικά, ας πούμε, μπαίνεις στον ελληνικό πολιτισμό. Και μετά είναι και κάποιες άλλες στιγμές που σε ανατριχιάζουν και σε συγκινούν, με ποια έννοια όμως το λέω αυτό. Διότι πολλές φορές οι τραγουδιστάδες κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Όχι τα Επτάνησα, ούτε τη Ζάκυνθο. Ήταν πολλές οι φορές εκείνες που είτε το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε η Γενική Γραμματεία Τουρισμού, είτε ο ΕΟΤ, για δύο διαφορετικούς σκοπούς και ρόλους, μας έστελνε σε αποστολές. Και όταν πηγαίνει σε τόπους και σημεία όπου πρέπει να εκπροσωπήσεις τη χώρα, όπως είναι η Expo στο Μιλάνο, ας πούμε, μια τεράστια έκθεση, μια ανάμνηση που δεν σβήνει ποτέ από τις μνήμες, εκεί έχεις όλο αυτό το βάρος το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή δεν είσαι εσύ, οι μουσικές σου γνώσεις, ο ερασιτεχνισμός σου, η αγάπη σου για αυτό που κάνεις και η Ζάκυνθος. Εκεί σε Ελλάδα. Το καλοκαίρι, στην εκδήλωση που έγινε στο Υπαίθριο για τα 30 χρόνια, σύστηκε το θέατρο όταν ξαναζήσαμε αυτή τη στιγμή όλοι μαζί. Εσύ και ο Ανδρέας απάνω στη σκηνή με το ίδιο τραγούδι και πίσω οι εικόνες από τότε. Είχαμε υποσχεθεί με τον Ανδρέα στον εαυτό μας όταν θα κλείναμε 40 χρόνια, δηλαδή το 1983 έγινε η πρώτη παράσταση του Απρίλιο του 83 με το Φιλόπατρε, ότι θα κάναμε το Φιλόπατρε οι δυο μας άλλη μια φορά μετά από 40 χρόνια. Δόθηκε ευκαιρία σε αυτή τη συναυλία την επαιτειακή των τραγουδιστάδων και βρεθήκαμε πάλι με τον Ανδρέα και πραγματικά ήταν μια πάρα πάρα πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί κουβεντιάζουμε για δύο άνθρωπους που είναι μεσόκοποι πλέον, με δύο παιδάκια τα οποία εκείνα τα χρόνια είχαν όλη τη θέρμη. Ο Ανδρέας ήταν και μικρότερος από μένα. Είχαν όλη τη θέρμη να τραγουδήσουν και τους έμεινε, ξέρετε κάτι, αυτές είναι βιωματικές καταστάσεις, οι οποίες ακολουθούνται σε όλη τη ζωή. Δηλαδή, αυτό το οποίο με συνέδεσε με την παρέα και του τραγουδιστάδε είναι ο Φιλόπατρε. Ο Φιλόπατρε, εμένα με λέγανε Αυσονία τότε για πολλά χρόνια και μου είναι για χρόνια στο παρατσούκλι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ήταν στιγμές που μείνανε άρρηκτα δεμένες με μένα, με τον εαυτό μου, με το υποσυνείδητό μου, με τη λογική μου, με ό,τι με ακολούθησε τα επόμενα χρόνια. Και αυτές οι στιγμές εκείνης της εποχής εξακολουθούν να με ακολουθούν. Εσείς ποια αποστολή θυμάστε, ποιο ταξίδι θυμάστε περισσότερο από του τραγουδιστάδε? Όλα. Όλα. Έχω ακόμα το μυαλό να τα θυμάμαι όλα. Λένε, έχω ακούσει από την παρέα, ότι δεν είναι το ταξίδι μόνο η εκδήλωση, είναι και όλα αυτά που γίνονται. Βέβαια. Η παρέα, βέβαια. Το καλαμπούρι. Πάντα. Έχουν φύγει και οι 3-4 άτομα οι παλιοί, οι οποίοι θα κάναμε και τα καλαμπούρια μας και όλα αυτά. Είμαστε μια παρέα δεμένη. Είμαστε μαζί. Mm-hmm. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε μαζί. Είμαστε 6-7, είμαστε μαζί. Πανταχού, παρόν, λέμε. Από το 93. Λες και ήταν χτες, ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχεις πάει σε πάρα 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 πολλά ταξίδια, σχεδόν σε όλα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ζήσει πάρα πολλές εμπειρίες. Ευχαρίστες. Κάποια έτσι αποστολή που ξεχωρίζεις περισσότερο είτε για το περιεχόμενο, το μουσικό, είτε για κάτι που μπορεί να συνέβη εκεί? Όλες ήταν ευχάριστες, όπως είπα και πριν, και διασκεδαστικές. Οι δύο κυριότητες που μου έρχονται στο μυαλό αυτή τη στιγμή ήταν η Νότια Αφρική, κάτι πρωτόγνωρο, και Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Φυσικά η πρώτη μου εμπειρία στον Καναδά πάλι ήταν πολύ πρωτόγνωρο για μένα και ο τρόπος μας αγκάλιασε
το εκείζα και θυνό κοινό. Μπήκατε σε μια διαδικασία, ειδικά το 23, να μελετήσετε, να το ψάξετε λίγο παραπάνω και λόγω των εκδηλώσεων με τη ΦΕΤ και τα 200 χρόνια από τον ύμνο, αλλά και γενικότερα και με τη Μεσόγειο και τα άλλα παντρέματα που έχετε κάνει. Εσείς πώς το ζήσατε αυτό? Πολύ μεγάλη εμπειρία. Το να τραγουδάς τραγούδια σχεδόν από όλο τον κόσμο, γιατί η Μεσόγειο ήταν... Και με διαλέκτους, έτσι. Ναι, και με διαλέκτους και με αυτά. Ήταν πρόκληση, αλλά ήταν και ωραία εμπειρία. Ήταν ωραία εμπειρία. Είναι ουσιαστικά αυτό που είπα πριν, ότι όταν δοκιμάζεις νέα πράγματα και διευρύνονται οι ορίζοντές σου και ως άνθρωπος και ως μουσικός και ως σας παρέα, αλλά εκτός αυτού, ας πούμε τώρα, ποιος θα περίμενε ότι στη Ζάκυνθο, ας πούμε, ο Πέτρος ο Βυθούλκας θα ταυτίζεται και με το ασκατασούνερα της Κωσικής, ας πούμε. Δηλαδή, όποιος ακούει πλέον στη Ζάκυνθο ένα τραγούδι από την Κωσική, λέει «Βρε ο Πέτρος, τι ώρα από το οποίο Δημήτρης», ξέρω εγώ. Είναι και κάτι που το βάλαμε εμείς με τα χρόνια, φυσικά και με τη βοήθεια την πολύτιμη του Νίκου του Γράψα, που χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν τίποτα από όλο αυτό το ταξίδι της Μεσογείου. Φυσικά, κάποια ταξίδια έχουν το δικό τους στίγμα. Στο Μιλάνο, που ήταν και η πρώτη μου φορά που ταξίδεψα στο εξωτερικό με τους τραγουδιστάδες, δεν μπορώ να την ξεχάσω φυσικά. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω και το τελευταίο ταξίδι των τραγουδιστάδων στην Κέρκυρα. Ιστορική στιγμή. Ιστορική στιγμή. Με τη ΦΕΚ. Δεν είναι μικρό πράγμα για ένα ερασιτέχνη, όπως είμαι εγώ, να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή με τη ΦΕΚ της Κέρκυρας και να τραγουδάει. Και από τη διεύθυνση του Σπύρου του Προσωπάρη, δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι εμπειρία ζωής. Αυτές οι εμπειρίες ήταν πολύ ωραίες, γιατί συνδύαζε τα ταξίδια μας τα πιο πολλά, ήταν σε μέρη που έχει ομογένεια. Οπότε ζούσαμε σε σπίτια, δεν ήταν όπως πάει κάποιος τουρίστας. Ζούσαμε σε σπίτια, βλέπαμε τη ζωή εκεί από μέσα, βλέπαμε πώς ζει ένας Έλληνας σε μια πολύ μακρινή χώρα. Είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Ναι, δεν ξεχωρίζω κάτι. Θυμάμαι όμως, πρέπει να έχουν περάσει ήδη 27 χρόνια, ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στο Σίδνεϊ, ταξίδι ζωής. Δεν το ξεχνώ και δεν νομίζω ότι δεν το ξεχνά κανείς. Μουσική, ταλέντο, πολιτισμός, ευαισθησία, αγάπη, οικογένεια. Πώς νιώθουν οι τραγουδιστάδες και τι βλέπουν στην ομάδα τους? Για μένα οι τραγουδιστάδες είναι η παρέα. Είναι η παρέουλα μου, όπως λέμε, και το λέμε και μεταξύ μας. Δεν είναι κάτι δευτερεύον. Είναι μεν κομμάτι διασκέδασης ή, πώς να το πούμε, και σαν χόμπι θα μπορούσα να το πούμε, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, σπαταλάμε χρόνο για τους τραγουδιστάδες, γιατί το θέλουμε. Πραγματικά το θέλουμε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Συναισθήματα, μεγάλη σημασία έχουν αυτά όλα. Πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν ξέρω αν ξαναγίνουν όλα αυτά που γίνανε. Και έτσι μένουν μέσα στο νου και εμάς και σε όσους τουλάχιστον παρακολουθήσανε. Οι τραγουδιστάδες τι είναι για σας, σαν σκέψη, σαν... Οι τραγουδιστάδες είναι κάτι που δεν... Είναι η αγάπη μου. Αλήθεια το λέω. Είναι η αγάπη μου. Είναι... Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει δηλαδή και πιο παλιά. Και τώρα ωραία είμαστε. Ό,τι μπορούμε προσφέρουμε. Αυτή η παρέα δημιούργησε τραγουδιστάδες. Αν δεν υπήρχε αυτή η παρέα, η οποία παρέα τα προηγούμενα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, δημιούργησε ένα κράμα, ένα μείγμα ανθρωπίνων σχέσεων, γιατί είμαστε φίλοι, αδέρφια, φαντάζεστε, μια οικογένεια που είναι μαζί 40 χρόνια. Τόση δεν είναι και η ζωή μιας οικογένειας. Είμαστε 40 χρόνια μαζί με τον Λυκούρο. Ο Λυκούρος, όταν πήγα στο τραγουδιστά, ήταν 40 χρονών. Έτσι. Είναι μια οικογένεια. Αυτό το πράγμα φτιάχτηκε και χειραγωγήθηκε μέσα από την παρέα, την ταβέρνα. Την καθημερινότητα, την κουβέντα, για τα καθημερινά μας θέματα, η επικοινωνία μας, δεν σας κρύβω ότι είναι καθημερινή. Πλέον επικοινωνούμε και με τα ηλεκτρονικά μέσα. Το είπαμε, είναι η ομάδα στο chat και γίνεται... Είναι πλέον μια επικοινωνία η οποία είναι κάθε μέρα
3-4 φορές την ημέρα. Μαθαίνουμε τι κάνει ο καθένας, αν έχει πέσει, αν έχει τσακιστεί, αυτά όλα. Είναι μια παρέα η οποία έχει λειτουργεί πλέον σαν μια μηχανή, σαν ένα γρανάζι και με μια πολύ έντονη καρδιά, μια πολύ έντονη ανθρώπινη σχέση. Η τραγουδιστάς της Άγκυθος για μένα είναι ειλικρινά η δεύτερη μου οικογένεια. Είναι η παρέα μου και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας και της παρέας. Τραγουδιστάδες είναι παράδοση, ιστορία και είναι μεγάλη μου χαρά που συμβάλλω κι εγώ με το να είμαι σε αυτή την παρέα στο να διατηρηθεί η τραγουδιστική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Τι είναι τραγουδιστάδες για σας? Οι τραγουδιστάδες της Άγκυθος για μένα, όπως και για τα υπόλοιπα μέλη, επειδή πολλές φορές κουβεντιάζουμε και λέμε, είναι η δεύτερη μας οικογένεια. Έχουμε ζήσει όχι 30 αλλά 40 χρόνια, ξεκινώντας από τον Αείμνηστο τον Δημήτρη τον Άγιο, και έχουμε γίνει ένα κομμάτι, ο καθένας έχει γίνει με τον άλλον ένα κομμάτι από τη ζωή του. Παρέα, μια πολύ ωραία παρέα, μια παρέα που μπορείς, ας πούμε, να είσαι μαζί τους και να περνάτε καλά και να χαίρεσαι και να περάζει ο ένας τον άλλον, ναι, και να γελάτε. Μόνο και μόνο από αυτή την άποψη είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο πραγματικά χαίρομαι που είμαι μέλος των τραγουδιστάδων. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι η ψυχοθεραπεία μας, η παρέα μας, να το πω και δωτικά. Και κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι και στις πρόβες. Ένα κλίμα ακόμα χειρότερα. Δικό σας. Άρα, οι τραγουδιστάδες για τον Πέτρο τι είναι? Στην καθημερινότητά μας έχουμε την οικογένειά μας, τους φίλους μας και τους τραγουδιστάδες. Αυτό είναι οι τραγουδιστάδες για μένα, η καθημερινότητά μου. Γιώργο. Για μένα οι τραγουδιστάδες είναι, εκτός από την οικογένειά μου που είναι το κυριότερο, είναι ίσως η δεύτερη οικογένεια. Η μουσική οικογένεια και η οικογένεια φίλων. Σημαίνει ουσιαστικά ότι εκτός από την καθημερινότητά σου, τη ζωή σου και όλα αυτά, έχεις και κάτι πάντα να λες ότι έχω σαν στόχο να έχω μια παρέα με πολύ ωραία άβρα, με πολύ ωραία, με τον κουμπάρο μου, με τον κολλητό, με τον άλλο μου τον κουμπάρο, τον Δημήτρη, με τον Νιόνιο, το φίλο μου, το δάσκαλό μου, το Μπάμπι, το Σπύρο, όλους αυτούς, λες ότι ξέρω ότι θα πάω και θα περάσω ωραία. Ξέρω ότι θα πάω και έχω ανθρώπους που με αγαπάνε. Πιθανότατα, ναι. Δεν λέγεται και με λέξεις αυτό που μπορεί να αισθανόμαστε. Ναι, γιατί είναι παραπάνω από μια μουσική παρέα. Μπορεί να αδικώ κάτι στο τι είναι οι τραγουδιστάδες για μένα. Ναι. Δεν λέγονται όλα με λέξεις καμιά φορά. Υπάρχει ίσως, κάτι άλλο. Μπορεί να πεις ότι οι τραγουδιστάδες είναι και οι μποσίες. Να το πεις απλά. Δηλαδή, μόνο και μόνο που πηγαίνουμε, πειράζουμε ένα τον άλλον. Οι νέοι του μεγάλου, οι μεγάλοι του νέου. Ακόμα και αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο της ομάδας. Κοίτα, για μένα προσωπικά, όπως και για τα πιο πολλά μέλη, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας και είναι λίγο δύσκολο να το ξεχωρίσεις. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να δεις τη ζωή σου χωρίς τους τραγουδιστάδες, γιατί είναι πολλά χρόνια, πολύ, πολύ έντονα, είναι πολύ, πολύ στενό το δέσιμο. Είναι σαν μια δεύτερη οικογένεια, σαν ένα δεύτερο σπίτι, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Με τα καλά και τα άσχημα. Δηλαδή, όπως σε μια οικογένεια υπάρχουν και πιέσεις και τσακωμοί και προβλήματα, έτσι υπάρχουν και σε εμάς. Είναι όπως μια φιλία. Ανάμεσα στους φίλους υπάρχουν και θέματα και εντάσεις και ζητήματα. Οι τραγουδιστάδες κατάφεραν και τα ξεπερνούσαν αυτά. Και αυτό σε ένα βαθμό έπαιξε ρόλο να κρατήσουν τόσο πολλά χρόνια μαζί. Για σένα τραγουδιστάδες τι είναι? Για μένα τραγουδιστάδες είναι η απόδραση από την καθημερινότητα, η παρέα μου, οι φίλοι που θα πάμε ένα ταξίδι, θα περάσουμε καλά. Τι είναι οι τραγουδιστάδες της Άγκυθος? Οι τραγουδιστάδες της Άγκυθος είναι 4 λέξεις. Οι τραγουδιστάδες της Άγκυθος είναι οικογένεια. Είναι δεδομένο ότι είναι οικογένεια. Είναι τέχνη. Είναι ένα συγκλονιστικό ταξίδι και είναι η Ζάκυνθος. Αυτό είναι οι τραγουδιστάδες. Αυτό είναι και αυτό θα συνεχίσει να είναι. Είμαι βέβαιος ότι είμαστε στην αρχή και όλο αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει θα έχει μια πολύ πολύ μεγάλη πορεία στο μέλλον, διότι όλοι όσοι μπαίνουν μέσα και το στελεχώνουν παθιάζονται, το αγαπάνε με πάθος. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, ακόμη και για τα νέα παιδιά που μας πλησιώνουν, σήμερα να λένε ότι είμαι και εγώ
στους τραγουδιστάδες της Ζάκηθος. Αυτή είναι η αρχή, αυτό είναι και το τέλος. Είναι η οικογένεια, να μην πω η δεύτερη οικογένειά μου, είναι η οικογένειά μου. Τόσο εμείς τα ιδρυτικά μέλη. Και θεωρώ την εαυτό μου πάρα πολύ έτσι, χαρούμενο και θα μπορούσα να σου πω ιδιαίτερα ευτυχισμένο, όπου στη συνέχεια αυτή που υπάρχει, τα νέα παιδιά, έτσι να τα πω, όχι ότι εμείς είμαστε και γέροι, καταφέρανε ή καταφέραμε να καταλάβουν το DNA των τραγουδιστάδων, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα DNA. Και υπάρχει, πιστεύω, και μια ευλογία σε αυτή την παρέα. Να έχουν προσαρμοστεί, να είμαστε όλοι αγαπημένοι, βεβαίως να περνάμε πολύ καλά, γιατί το κάθε μας ταξίδι είναι μια ξεχωριστή γιορτή σε προσωπικό επίπεδο, με τα αστεία μας, με τα καλαμπούρια μας, με τα πειράγματά μας. Πολλές φορές είναι, σαν Ζάκηθη, είναι και λίγο τραβημένα. Αλλά στο τέλος, όταν θα ανεβούμε στο πάρκο... Επαγγελματίες. Ναι. Ναι. Θα θυμηθώ τώρα, αν μου επιτρέψεις να σου πω, ότι όταν συνεργαζόμαστε με τον Τιμόθεο τον Αρβανιτάκη και είχαμε για πολλά χρόνια συνεργασία, είχε κάνει μια δήλωση σε μια συνέντευξη που έλεγε ότι οι τραγουδιστάδες της Ζάκηθος στις πρόβες θυμίζουν το σεισμό του 1953, αλλά στην ώρα της συναυλίας, έτσι όπως την μνήμη ο Όμηρος. 30 χρόνια προσφοράς και αλληλεγγύης, 30 χρόνια εργάτες για την εξωστρέφεια του νησιού, 30 χρόνια πρεσβευτές ενός νησιού που χιλιάδες κόσμους χειροκρότησε με σεβασμό. Μοναδικός φάρος των τραγουδιστάδων είναι η πολιτιστική Ζάκυνθος. Ένας μόνο επίλογος τους ταιριάζει. Συνεχίστε για να σας θαυμάζουμε και να σας απολαμβάνουμε. Στα επόμενα 30!